Για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας και την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος η βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Πούλου. Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, τονίζει που ήταν πάντα στην ειρηνική παρέμβαση. Καταδικάζουμε την εισβολή, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτή η αναθεωρητική αντίληψη του Πρόεδρου Πούτιν βάζει σε περιπέτειες και άλλες χώρες στην Ευρώπη αλλά και στην και παγκόσμια. Θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε όλη αυτή την εισβολή και να απαιτήσουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Θεωρώ ότι ο πόλεμος μόνο καταστροφή μπορεί να είναι, είτε για την κοινωνία, βλέπετε τις επιπτώσεις, βλέπετε την προσφυγιά που ακόμη μια φορά 1,5 εκατομμύριο κόσμου και πολύ περισσότεροι θα ξεσπιτωθούν και θα ξεριζωθούν και θα χάσουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες. Άρα λοιπόν, πέρα από τα συμφέροντα, πέρα από τα διεθνή θα έλεγα, διεθνείς σκοπιμότητες, όλοι οι λαοί θα πρέπει να απαιτήσουμε να ξαναβρούμε την ειρήνη και να σταματήσουν αυτοί οι πόλεμοι που μόνο καταστροφή στην ανθρωπότητα μπορούν να προκαλέσουν. Η βοήθεια από το μέρος της Ελλάδας προς την Ουκρανία θεωρείτε ότι ήταν σωστή? Κατά την άποψή μας όχι. Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν συνάδει, καταρχάς είναι απόφαση ενός ανδρός, δεν συνάδει με την εξωτερική πολιτική, το δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, το καταργεί, το αλλάζει. Διότι εμείς σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής θέλαμε πάντα και διαχρονικά να η Ελλάδα να είναι στην πλευρά της λύσης του προβλήματος, στη ειρηνική δηλαδή διευθέτηση των θεμάτων και όχι στη στρατιωτική πλευρά. Άρα, με βάση τη θέση της χώρας μας, αυτή τη γεωπολιτική θέση που έχουμε, με βάση το ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει επίσης αναθεωρητική αντίληψη όσον αφορά τις διεθνείς συνθήκες και το στάτους του ΒΟ, θα έπρεπε λοιπόν η Ελλάδα να μην έχει καμία τέτοια εμπλοκή. Ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια, ναι στην ιατρική βοήθεια που μπορούσε να στείλει όπως είχε γίνει και στο Αφγανιστάν και βεβαίως πρωτοβουλίες για να διευθετηθούν ειρηνικά αυτοί οι πόλεμοι και αυτά τα προβλήματα. Πράγμα που είδαμε ότι προσπαθεί αυτό το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να το κάνει ο κύριος Ερντογάν. Αυτό θα έπρεπε να ήταν η θέση της Ελλάδας και όχι το να έχουμε και το πρόβλημα ότι αυτή η εμπλοκή μας μπορεί να έχει συνέπειες στην πορεία της χώρας μας στη συνέχεια.